Καλημέρα και στην κυρία Φωτίου. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Κύριε Γιάννου, δεν ξέρετε εσείς αυτή την Μαντινάδα? Ναι, το θέμα είναι βεβαίως. Είναι γνωστή. Στην Κρήτη. Θα μπορούσα να μας πει. Γιατί τη λένε αυτή τη Μαντινάδα, ας πούμε? Για ποιο λόγο την πει ένας κρητικός αυτή τη Μαντινάδα? Τι θέλει να μας πει δηλαδή? Αναφέρεται στις κορφές η Μαντινάδα. Σκορφές, αναφέρεται, ναι. Άλλο είναι να τις θωρείς και άλλο είναι να τις πατήσεις. Να φτάσεις. Να τις κατέχεις και να. Να πατάς γερά. Κύριε Οικονόμου, τι λέτε, θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα. Είναι μια παρέβαση, όπως και να το κάνουμε, ηχηρή και αιχμηρή. Σήμερα στα πρωτοσέλιδα του τύπου, λιγότερο ή περισσότερο, πανηγυρίζουν οι αριστερές εφημερίδες, είδα σήμερα. Τι λέτε εσείς? Εντάξει, είναι μια σοβαρή παρέμβαση η οποία γίνεται από τον πρώην Πρωθυπουργό. Λέει την άποψή του. Θα τη λάβουμε υπόψη μας όλοι, νομίζω. Είτε είμαστε πολιτικοί, είτε είμαστε. Διαφοροποιείται από την κυβέρνηση, από τη γραμμή της κυβέρνησης? Δεν κατανοώ διαφοροποίηση, παρόλο που γίνεται η συζήτηση έτσι μεγάλη. Δεν διαφοροποίηση, δεν το είδατε. Δεν την κατανοώ, λέω. Γιατί μπορεί να δεν κατανοείτε το... γιατί διαφοροποιείται ή δεν κατανοείτε αν διαφοροποιείται? Έχει διαφορά. Εγώ θέλω να είμαι πάνω στη γραμμή που λέει η κυβέρνηση. Νομίζω ο κ. Καραμαλής δεν λέει κάτι διαφορετικό. Θέλει να πέσει άπλυτο φως. Ποιος δεν θέλει? Έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Όχι, διαφοροποιείται. Διαφοροποιείται σε ποιο σημείο, κύριε Οικονόμου μου? Συγγνώμη τώρα, δεν είναι εύκολο να το σχολιάσετε. Είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρώην πρόεδρος του κόμματός σας. Αλλά διαφοροποιείται και στην υπόθεση του απορρίτου, στο επιχείρημα του απορρίτου, και διαφοροποιείται και στην ένταση της κριτικής, της προσέγγισης του θέματος, αλλά και με την Μαντινάδα που έχει προσωπικούς τόμους. Δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Είναι σοβαρή υπόθεση. Μάλιστα. Οι παρακολουθήσεις, όταν μάλιστα εμπλέκουν και έναν αρχηγό κόμματος, είναι σοβαρή υπόθεση και δεν θα την περάσουμε έτσι ανέμελα και χωρίς να εμβαθύνουμε. Μάλιστα. Και αυτό επιδιώκει και η κυβέρνηση. Θα πλήξει από την πρώτη στιγμή. Είναι πλήγμα για την κυβέρνηση αυτή η υπόθεση? Κοιτάξτε, δεν είναι ευχάριστα αυτά τα πράγματα να ακούγονται και να λέγονται. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξε λάθος κίνηση και γι' αυτό έκανε και τις κινήσεις. Άρα προχωράτε λοιπόν θεσμικά όπως έχετε. Από ό,τι θυμάμαι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, δεν έχει αντικατασταθεί. Δεν θυμάμαι να έχει αντικατασταθεί διοικητής ΣΕΙΠ για λάθη που έχει κάνει. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, κάνοντας αυτή την κίνηση ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι εμβληματικός λέει ότι εδώ έχει γίνει ένα λάθος. Και προς τιμή του το παραδέχεται. Και προς τιμή του κάνει κινήσεις ο Πρωθυπουργός, γιατί θα μπορούσε να πει ότι να πετέχει τα έτος, να το πούμε έτσι λαϊκά. Αφού όμως λέει ότι έχει γίνει το λάθος, έχει κάνει τις κινήσεις του. Άρα έκανε αντικατάσταση του διοικητού. Έφερε την ποινική την οποία θα την ψηφίσουμε τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, δηλαδή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που γίνανε οι αλλαγές θεσμικές. Αν όμως όλα αυτά γίνανε οι αλλαγές, κύριε Οικονόμου, και με τον κύριο Ανδρουλάκη εδώ χθες να καταγγέλει ότι εδώ έγινε προσπάθεια απόπειρα παγίδευσης και εκβίασής του. Αυτό είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είναι ευχάριστα πράγματα αυτά να τα λέμε και να τα ακούμε μάλλον. Αν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και τέτοια θέματα, νομίζω και η εξεταστική αυτά μπορεί να εμβαθύνει και να τα βρει. Θα κληθούν πρόσωπα που έχουν παίξει ρόλο και στην ΕΕΠ και τα λοιπά. Και νομίζω ότι αν υπάρχουν τέτοιες. Ο κ. Τσίπρας αυτό σας λέει πάντως. Η πολιτική καταγγελία. Πολιτικά μιλάει. Δεν ξέρω. Ο Πρωθυπουργός έδωσε την εντολή να παγιδευτεί ο Ανδρουλάκης. Αυτό σας λέει ο κ. Τσίπρας. Κύριο Τσίπρας προσπαθεί να κεφαλοποιήσει πολιτικά μια υπόθεση. Δεν του βγαίνει μέχρι στιγμής. Εγώ μιλάω μέχρι σήμερα. Δεν του βγαίνει. Και οι πρώτες καταγραφές των μετρήσεων. Πάμε στην κυρία Φωτίου. Ο κόσμος, δηλαδή η κοινή γνώμη, δεν το υπολογίζει το θέμα έτσι ώστε να το κεφαλοποιήσει προς τον κύριο Τσίπρα. Τόσο ψηλά λέτε. Μάλιστα. Κυρία Φωτίου, τι λέτε? Εσείς το έχετε ανεβάσει το θέμα. Απαιτείται να υπάρχει διαφάνεια, κάθαρξη, όλα τα μέτωπα να μάθουμε τι έχει γίνει. Τι λέτε τώρα για την παρέμβαση και του κυρίου Καραμαλή? Είναι προφανές ότι κατέριψε όλη τη γραμμή του Μητσοτάκη. Όλη τη γραμμή σε όλα τα επίπεδα. Τι λέει ο Μητσοτάκης, πρώτον δεν γνώριζα. Έτσι. Τι λέει ο Καραμαλής, δεν μπορεί να υπάρχει κυβέρνηση που δεν γνώριζε. Το λέει με έναν τρόπο πιο καμψό, λέγοντας ότι είναι αδύνατο να υπήρξε. Το δεύτερο. Τι λέει ο Μητσοτάκης, αν γνώριζα δεν θα το επέτρεπα. Δηλαδή είναι η περιβόητη αντίφαση
που σπάει όλες τις λογικές. Δηλαδή ήταν νόμιμη η παρακολούθηση και εσύ δεν θα επέτρεπες κάτι νόμιμο. Τρίτο. Το τρίτο που λέει ο Καραμαλής είναι τα περί απορρίτου. Πού βασίζεται όλη η ιστορία του κουκουλώματος που επιχειρεί ο Μητσοτάκης, να μην μάθουμε. Γιατί όμως επιχειρεί κουκουλώμα, πού προκύπτει αυτό? Επιχειρεί, και το μεγαλύτερο τεκμήριο είναι η αλλαγή του νόμου του Μαρτίου του 21. Ναι. Τι γίνηκε με αυτό το νόμο, αυτό είναι το τεκμήριο της ενοχής. Εντάξει. Όχι, δεν το θυμόμαστε. Για πρώτη φορά καταργείται το δικαίωμα όσων παρακολουθούνταν αφού τελειώσει για εθνικούς λόγους. Δηλαδή ήταν κατάσκοποι. Δηλαδή ήταν κατάσκοποι. Αυτό λοιπόν καταργείται για να να μην μαθαίνουν αυτοί που παρακολουθούνταν ότι ήταν υποκείμενα παρακολούθησης για εθνικούς λόγους. Ναι. Δηλαδή ότι ήταν κατάσκοποι. Αν αυτό δεν είχε ψηφιστεί από το Μητσοτάκη τότε και προταθεί, θα ξέραμε από το Μάρτιο του 21 ότι παρακολουθιόταν ο Ανδρουλάκης, ο Κουκάκης και πάλι. Δεν ψηφίστηκε μόνο το Μητσοτάκη. Σας λέω λοιπόν, βέβαια, αυτό είναι το τεκμήριο της ενοχής του Μητσοτάκη. Το δεύτερο όμως είναι ότι επιχειρούν τώρα και να εξαφανίσουν τους σκελετούς στην τουλάπα. Αυτό που προκύπτει. Το έχετε αναπτύξει αυτό το επιχείρημα που λέτε. Είδαμε και τα στελέχη σας να πηγαίνουν στην ΑΕΠ. Ναι. Αυτό δεν φαίνεται να προκύπτει. Ωραία. Πρώτον, ότι καταστρέφουν λοιπόν, αρχεία ή καταστράφουν. Δεν θα καταστραφούν αρχεία. Τα αρχεία. Δεύτερον, εάν πραγματικά όλοι θέλουμε, όλα τα κόμματα, να μάθουμε να φύγει αυτό το σκοτάδι από το πολιτικό βίο, ότι και άλλοι πολιτικοί, βουλευτές, ευρωβουλευτές κτλ., πρώην, νυν, πρόεδροι, παρακολουθούν το. Τίποτα πιο απλό από ό,τι είπε και ο Τσίπρας εχθές στην ΑΔΑΕ. Να πάμε, ο κύριος Δασούλας να στείλει όλα τα τηλέφωνα ανωνύμως των βουλευτών της Βουλής ή και των ευρωβουλευτών στην ΑΔΑΕ. Εκλογές γιατί ζητάτε, τέταρτο, μπορείτε να μας πείτε. Τέταρτο. Γιατί ζητάτε εκλογές? Ακούστε, για να μην διαρευνηθεί τίποτα. Ακούστε το κουκούλωμα το κάνουν εκλογές που ζητάτε. Ναι, ναι. Κύριε οικονόμου, πρώτον, όπως καταλάβαμε και από χτες από τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος προσπαθεί να σώσει την τιμή της παράταξης, διότι εδώ πια η παράταξη, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, εσείς τώρα ενδιαφέρεστε για την τιμή της παράταξης? Εγώ λέω τι προσπαθεί ο κύριος Καραμαλής να κάνει. Εγώ είμαι απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν είναι μόνο η ιστορία αυτή η τρομακτική. Μέχρι τώρα λέγατε ότι ο Καραμαλής στερεοκόπησε τη χώρα. Τώρα ξαφνικά γίνει τιμητής. Ναι, εδώ εμείς λέμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι η κορυφή του παγόβουνου είναι η υπόθεση Ανδρουλάκη και Κουκάκη. Κάθε μέρα που περνάει. Υπάρχουν και άλλα δηλαδή από κάτω. Βεβαίως. Υπάρχουν πολλοί σκελετοί σε αυτή την υπόθεση. Υπάρχουν και άλλοι παρακολουθούν το. Βλέπετε ότι το ίδιο το γεγονός παράγει. Δεν φτάνει μόνο να λέτε δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα. Πρέπει να μας τους πείτε. Γιατί εδώ προκύπτει ότι τις συνάντησες που σας το είπα μόλις, ότι εμείς πιστεύουμε ότι παρακολουθούνταν και άλλοι, κύριε Παυλόπουλε. Και γι' αυτό ζητάμε αυτό που ζητάμε από την ΑΔΑΕ και το βλέπουμε και από τη λυσασμένη αντίδραση του Μητσοτάκη να μην επαναφέρει, να μην καταργήσει την τροπολογία του Μαρτίου του 21 και να από εκεί και ύστερα και να την καταργήσει αναδρομικά. Οπότε θα εμφανιστούν οι σκελετοί. Πάντως θα κάνετε όλα αυτά ενώ ξεκίνησαν οι διαδικασίες, κυρία Φωτίου, δηλαδή και η επίσκεψη στην ΑΕΗ. Σωστά, κυρία Κουτροκόλ. Και στην ΑΔΑΕ ο Αλέξης Τσίπρας. Για να δούμε λοιπόν τώρα το κουκούλωμα που θα γίνει σήμερα στην Εξεταστική Λέτε Επιτροπή. Λέτε δηλαδή ότι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια θα υπάρχει κουκούλωμα? Εσείς κυρία Κουτροκόη. Εγώ σας ρωτάω, αυτό λέτε. Έχουν νέα μεγάλα στελέχη. Με παραμάσκαλα τον κύριο τους παίρνει παραμάσκαλα και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ούτε μπορούμε να ξέρουμε ούτε τίποτα. Έρχονται λοιπόν νέα άνθρωποι για να εξεταστούν σε μία μέρα. Δεν προβλέπετε κάτι άλλο, κυρία Φωτίου. Αφήστε με. Προβλεπότανε ότι θα υπάρχει ανάμειξη κυβέρνησης ή υπόνοια ότι ανακατεύεται μια κυβέρνηση. Τα κινητά να μείνουν έξω, κυρία Φωτίου. Μπορούν να μείνουν τα κινητά έξω. Αυτό είναι δευτερεύον. Γιατί? Το ξέρετε πολύ καλά. Αφού καταγράφετε τις συνομιλίες. Λοιπόν, και τις μεταδίδετε live. Κύριε οικονόμου, για να σοβαρευτούμε τώρα τι λέμε εδώ. Λέμε ότι δεν ξαναυπήρξε και μέχρι στιγμής τουλάχιστον ότι μια κυβέρνηση δεν έχει επώνυμα προκύψει αυτό, κυρία. Ναι, δεν έχει προκύψει εδώ αυτό. Αυτή είναι όλη η ουσία. Εμείς πρέπει να μάθουμε πόσοι ακόμη. Και δεύτερον, το Predator
έχει μείνει ακόμη στη σκιά. Όμως το Predator και οι υποκλοπές είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Το ένα δηλαδή όταν τέλειωνε άρχιζε το άλλο. Άρα θα αποκαλυφθεί και αυτό. Αυτή η ιστορία γιατί ζητάμε λοιπόν εκλογές. Δεν έχει μιλήσει και η θυγόμενη παράταξη, το θυγόμενο κόμμα, κυρία Φωτίου. Δεν είναι μικρό πράγμα τώρα εδώ. Ορίστε κύριε Κύριο. Το θέμα της παρακολούθησης του τηλεφώνου του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη είναι θέμα δημοκρατίας με εθνικές και πανευρωπαϊκές διαστάσεις. Το ΠΑΣΟΚ κινείται, όπως θα είστε διαπιστώσει, απόλυτα θεσμικά, αξιοποιώντας όλες τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής για να διαλευκανθεί η υπόθεση. Ναι. Και αυτό θα το επιδιώξουμε μέχρι τέλους χωρίς κανένα συμβιβασμό, χωρίς καμιά υποχώρηση. Και επειδή έχω μια απορία. Με δεδομένη αυτή την υπόθεση και την στάση, την αντίδραση, την εξαιρετικά θυμωμένη του κυρίου Ανδρουλάκη, αποκλείεται πια διαπαντός με κάθε τρόπο, κάθε το διαγώνιο, οριζόντιο η συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη πριν ή μετά τις εκλογές? Δεν υπάρχει, κλείνει ερμητικά αυτό το σενάριο? Αυτό νομίζω έχει απαντηθεί από την πράξη, αλλά προηγείται, ναι, η αποκάλυψη της αλήθειας. Δεν μπορεί σήμερα, θα αποκαλυφθεί η αλήθεια, ακόμα και οι δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Καραμανλή, ακόμα και οι δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Καραμανλή, που αφενός θα το εκβιάσουν, που αφενός δείχνουν. Λέω λοιπόν, κλείνει ερμητικά πια το σενάριο που λέει ότι μπορεί και να συνεργαζόσασταν με τον Μητσοτάκη. Μα δεν υπήρξε τέτοιο σενάριο. Δεν υπήρξε ποτέ. Όχι. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει αυτόνομη πορεία και να γίνει ξανά μεγάλη παράταξη πρωταγωνιστής. Άρα δεν θα έχει συγκυβέρνηση, ναι, με κανένα κόμμα. Με κανένα κόμμα. Ούτε με τον κύριο Τσίπρα που έχει σταθεί στο πλευρό σας όλο αυτό το διάστημα. Στο πλαίσιο των γνωστών συγκυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ναι, ή και τη συγκυβέρνηση λόγω εθνικής ανάγκης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας του 12-14, σε τέτοιο μοντέλο όχι. Αυτό είναι δεδομένο από την απόφαση του κόμματος πριν από αυτά. Τώρα, βεβαίως, επιβεβαιώνεται για ένα λόγο παραπάνω. Ναι, αλλά εδώ λέει η κυβέρνηση, ψηφίζεις, λέει η ΠΑΣΟΚ και βγαίνει Τσίπρας από μέσα. Καλά, αυτά είναι τώρα φιολογήματα της προπαγάνδας της στιγμής. Αρχίζετε να ταυτίζεστε, να είστε πιο κοντά εδώ, πια. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, προσέξτε, έχουμε δημόσιες δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Ευπρόσδεκτες ως δημόσιες δηλώσεις. Αλλά κάποιος πρέπει να το ρωτήσει. Προχτές που ψήφισε παρόν, γιατί η Εξεταστική Επιτροπή, την οποία προτείναμε ακριβώς αυτά που δήλωσε, δεν ζητούσε και ψήφισε παρόν? Ευπρόσδεκτες οι δηλώσεις του, ξαναλέω. Και θα είναι και ευπρόσδεκτες οι εξηγήσεις του κάποια στιγμή για τον εκτροσιασμό 4-9. Τον οικονομικό εκτροσιασμό. Για τον οποίο, κύριε Οικονόμου, αδικείται το ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ τον εκτροσιασμό του Καραμανλή. Συνεταιράκια έμεσα ήταν. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Έμεσα, βέβαια. Έμεσα συνεταιράκια ήταν το 2015-19. Αλλά εμείς λοιπόν δεν θα μπούμε στα κόλπα. Δεν θα μπούμε στα κόλπα. Στα κόλπα των διπλών, των διπλών προσώπων μιας παράταξης, η οποία προσπαθεί να διασωθεί ή να περισσώσει, λέει, την τιμή της παράταξης. Λοιπόν, ήσασταν υπουργός αυτή. Πάντως, κύριε Γεγκεραμένο, 8 μονάδες μπροστά είναι η κυβέρνηση. Λοιπόν, με τον Καμένο, κύριε, η κυβέρνηση που, στην οποία αναφέρεστε, 8 μονάδες μπροστά στα καλοκαίρια. Λοιπόν, τώρα υπάρχει άλλο θέμα. Και θα πρέπει εδώ να τοποθετηθούμε όλοι. Ολοκληρώστε να μιλήσει ο κύριος Οικονόμου, για να κλείσουμε. Ζητήσαμε λοιπόν και συγκροτήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή. Η κυβέρνηση, αν πιστεύει αυτά που είπε και ως απάντηση στον κύριο Καραμανλή με τους κύκλους, θα πρέπει να αφήσει την Εξεταστική Επιτροπή να λειτουργήσει απρόσκοπτα και να μην αξιοποιήσει την πλειοψηφία της για να μπλοκάρει τις υποθέσεις. Και πολύ περισσότερο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδριάζει σήμερα, να μην γίνει ένα σφιχταγκάλιασμα από την πλειοψηφία που δεν θα αφήσει να αναπνεύσει η αλήθεια, μάλιστα, και η δημοκρατία. Οικονόμου, αυτό έχουμε ανάγκη, διότι, κύριε Οικονόμου, επιτρέψτε μου, η περίοδος που περνάμε, και θέλω να το πω, είναι αρκετά κρίσιμη με την επιθετικότητα της ουσίας σε έξαρση. Και ενώ θα πρέπει να έχουμε εθνική συνεννόηση και θα πρέπει πραγματικά να έχουμε ισχυρό εθνικό μέτωπο,
φαίνεται ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τους πολιτικούς αντιπάλους. Γίνεται αυτό? Μπορεί να χτιστεί εμπιστοσύνη με αυτό? Όχι, βεβαίως. Γι' αυτό έχει και εθνικές διαστάσεις και πρέπει επιτέλους να καλά τα προκύπτουν εσωτερικά θέματα. Δηλαδή υπάρχει η καταγγελία ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί. Όχι, δεν καταλάβατε. Μην υποβιβάζετε το θέμα. Εδώ πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση και ισχυρή γραμμή. Καθόλου. Όταν λοιπόν, λες ότι για εθνικό λόγο. Με τις απειλές που δεχόμαστε από την Τάγκη. Δεν κατάλαβα, κύριε Παυλόπουλε. Όταν λέει η κυβέρνηση ότι για εθνικό λόγο. Άρα λοιπόν ύποπτο εθνικά. Ο κύριος δεν ξέρετε. Τότε τι λέτε? Σοβαρά δεν ξέρετε? Λοιπόν, είναι απόλυτη λοιπόν ανάγκη. Είναι απόλυτη λοιπόν ανάγκη να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση. Ή ισχύει ότι υπάρχει εθνικός λόγος και να τον επεί, ή δεν ισχύει και να καθαρίσει. Δεν μπορεί να μέβετε τον κύριο Ανδρουλάκη. Στον κύριο οικονόμου πείτε το. Βεβαίως. Εσάς το λέω. Δεν μπορώ να πάω. Θα ξεκαθαρίσει στη Βουλή. Ματαιοπονούν όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να βγάλουν κάτι ενδιαφέρον και γαγαλιστικό μετά την τοποθέτηση του Καραμαλή. Δεν μας το λέτε, κύριε οικονόμου, και ματαιοπονούν. Η ενότηση της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη. Θα σας πω μάλιστα, για να σας ενημερώσω, ότι σήμερα, τώρα που μιλάμε, στην ΣΕΡΕΣ, που είναι η επίσκεψη τώρα του Πρωθυπουργού, του συνοδεύει ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Κώστας Καραμαλής. Βέβαια, δεν υπάρχουν τώρα θέματα αυτά. Αυτά είναι Κώστας Καραμαλής είναι υπουργός. Φρούδες ελπίδες, βέβαια. Φρούδες ελπίδες είναι κάποιον οι οποίες πιστεύουν. Να μην επενδύουν σε αυτό, λέτε. Όχι, καθόλου. Λέω εγώ. Και δεύτερον, το παρόν που ψηφίσαμε, είχαμε ένα δικό μας σκεπτικό για την εξεταστική για την περίοδο. Δεν μπορεί. Της διεύρυνσης, δηλαδή. Της διεύρυνσης, και δεν μπορεί η κυβερνός απαράταξης να ψηφίσει ότι έχουν στο μυαλό τους κάποιοι άλλοι. Ο καθένας έχει το δικό του σκεπτικό. Μάλιστα. Το ψηφίσανε, έχουν το δικαίωμα που τους έχει δώσει αυτή η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης, έδωσε και πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Άλλη μια θεσμική, έτσι, ένας θεσμικός εξυγχρονισμός, ο οποίος λέει ότι και η αντιπολίτευση μπορεί να κάνει την πρωτοβουλία με 120. Μάλιστα. Και δόθηκε μια τέτοια δυνατότητα πρώτη φορά στα χρονικά. Την έχει αξιοποιήσει για δεύτερη φορά η αντιπολίτευση. Θυμίζω ότι η πρώτη ήταν με τις λίστα Πέτσα, τη λεγόμενη. Τώρα έχετε λοιπόν εδώ και κάνει τη δεύτερη πρωτοβουλία της. Επί του θέματος της πρωτοβουλίας που έχει δώσει η κυβέρνηση το δικαίωμα. Καλά, εγώ δεν είπα την στάση της κυβέρνησης. Είπα την στάση του κυρίου Καραμαλή. Σαφές. Γιατί δεν ψήφισε ο κύριος Καραμαλής. Εντάξει. Κλείσαμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω το παρόν. Εμείς τι είπαμε. Δεν τη γλιτώνει. Καλημέρα σας.